Μετά τον οριμαγδό κριτικής που δέχθηκε για τη συντριβή της Δημάρχης στις ευρωεκλογές, ο Φώτης Κουβέλης προαναγγέλει την παραίτησή του με μια προσωπική δήλωση, χωρίς όμως διάθεση αυτοκριτικής. Τα αποτελέσματα των εκλογών για την Ευρωβουλή με οδηγούν ως έχω χρέος να υποβάλω στην Κεντρική Επιτροπή και στο Συνέδριο του Κόμματος την παραίτησή μου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες καταστατικές μας διαδικασίες. Αυτά τα όργανα θα πάρουν τις αναγκαίες αποφάσεις. Στελέχη της μειοψηφίας σχολιάζουν πως η ανακοίνωση αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα και αποχώρηση του Φώτη Κουβέλη από την ηγεσία του κόμματος, μια απόφαση που καλούνται να λάβουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει το επόμενο Σάββατο. Το κλίμα στην Αγίου Κωνσταντίνου παραμένει εκρηκτικό, καθώς μετά τη συρρήκνωση του ποσοστού της Δημάρχης στο 1%, τα περισσότερα στελέχη ζητούν αλλαγή πολιτικής ρότας, ειδικά στο θέμα της κεντροαριστεράς. Μάλιστα, αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την κίνηση του Φώτη Κουβέλη, μιλώντας για τρίκ και για ευθελισμό των διαδικασιών, εάν τελικά αυτές οδηγήσουν απλώς στην ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του Προέδρου, παραβλέποντας τα λάθη στρατηγικής που έκανε το κόμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι με σοβαρότητα αλλά και γενναιότητα να δει η Δημοκρατία Αριστερά ότι οι πολιτικές που προσπάθησε να ασκήσει το προηγούμενο διάστημα δεν πέτυχαν, αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, να κάνει στροφή στην πολιτική της και να προστρέξει στο μεγάλο διάλογο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Πρέπει να πάμε σε ένα ανοιχτό διάλογο και με την Ελιά και με το ποτάμι. Εγώ δεν θέτω θέμα παρέτηση του Προέδρου του Κόμματος. Το είπα και του ίδιου. Να αναλάβει τις ευθύνες του για την εκλογική ήττα, κάλεσε τον Φώτη Κουβέλη ο Γρηγόρης Ψαριανός. Είναι σαν να είμαστε ομάδα ποδοσφαίρου. Να παίζουμε μπάλα, να τρώμε 6 γκολ και ο προπονητής να μην παίρνει την ευθύνη του αποτελέσματος. Μπορεί να φταίνει και κάποιοι παίχτες, αλλά ο προπονητής σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να πει: αναλαμβάνω την ευθύνη. Διάλογο με την Ελιά και το ποτάμι και όλες τις δυνάμεις του χώρου της κεντροαριστεράς ζητεί τώρα ο Θόδωρος Μαργαρίτης. Έγιναν λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Από τις εμπειρίες μας μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είναι προφανής η ανάγκη για μια αυτόνομη και διακριτή κεντροαριστερά. Επομένως, θα είναι χρήσιμος ο διάλογος ανάμεσα στη Δημάρ, την Ελιά και το ποτάμι με κινήσεις πολιτών και ανένταχτους αριστερούς. Η μόνιμη συμπόρευση με τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να συμβάλλει σε μια τέτοια προοπτική, ούτε φυσικά η αποκλειστική αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Την κίνηση Κουβέλη σχολίασε και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έθεσε ποτέ θέμα προσώπων και ειδικά θέμα για το Φώτη Κουβέλη για να προχωρήσει η ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Δεν επιχαίρουμε καθόλου για το κακό εκλογικό αποτέλεσμα. Εμείς θέλουμε συνολικά η κεντροαριστερά να αναπτύξει μια δυναμική και γι' αυτό θέλαμε και θέλουμε τη συνεργασία. Δεν κάνουμε κανένας είδους εισοδισμό, δεν κάνουμε μη θεμητές επαφές παρασκηνιακές και ελπίζουμε οι εσωκομματικές διαδικασίες στην Δημάρ να λειτουργήσουν φυσιολογικά